Κοιτάξτε, η συζήτηση που γίνεται αύριο στη Βουλή δεν πρέπει να είναι μία ακόμα συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή υπό τη σκιά ότι για 12η μέρα συντελείται η μεγαλύτερη ίσως περιβαλλοντική καταστροφή από πυρκαγιές στην Ευρώπη τουλάχιστον την τελευταία 20 ετία. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση και με αυτή την πολιτική νοοτροπία πρέπει να προσέλθει αύριο ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη συζήτηση. Και το λέω αυτό διότι από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται πολιτικά αυτή καθ' αυτή τη συζήτηση δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η πρόθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει πρόταση για συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών από τις 24 Ιουλίου, πάνω από ένα μήνα δηλαδή, και έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα γίνει με πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη. Αντί να πει ότι αποδέχομαι την πρόταση της εξωματικής αντιπολίτευσης, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε μια εθνική υπόθεση που αφορά τις επόμενες γενιές, επιμένει στο να κάνει επικοινωνιακά παιχνίδια. Πρώτο σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο. Είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτή την υπόθεση να εμπλέξουμε ουσιαστικά την επιστήμη, τους επιστήμονες, να τους ακούσουμε τι έχουν να πούνε, τα επιστημονικά δεδομένα. Αναφέρθηκε προηγουμένως αναλυτικά ο κ. Δονή στα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ. Δεν ακούσαμε, αναφέρομαι στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, σε αυτά που παρουσίασε σχετικά με τις μισές καμένες εκτάσεις και με τις τριπλάσεις πυρκαγιές. Και το λέω αυτό, διότι κυβερνητικά στελέχη, όπως η κυρία Βούλτεψη, κάνουν επίθεση στους επιστήμονες, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και μίλησε για προπαγάνδα των αριθμών προχθές. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Ναι, και περιμένω μια διαφοροποίηση τουλάχιστον από την κυβέρνηση ως προς αυτό. Επειδή άλλα στοιχεία είχαν δοθεί αρχικά για τη Ρόδο και επειδή τελικά αποδεικνύεται ότι ήταν μικρότερη η έκταση. Επειδή γι' αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας επιστήμονες. Επειδή ακούσαμε και τον κύριο Δονή. Εμείς δεν τους αμφισβητούμε τους επιστήμονες. Η κυβέρνηση τους αμφισβητεί τους επιστήμονες. Δεν πρέπει να τους αμφισβητήσει. Κύριε Καρπάκη, ακούσαμε τον κύριο Δονή να λέει δεν μπορεί να υπάρξει συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Δεν μπορείτε να κάτσετε να τα βρείτε όλοι μαζί για κάτι που αποτελεί εθνική απειλή, κλιματική κρίση είναι μια εθνική απειλή. Κοιτάξτε, εδώ απαιτείται και θα δούμε και το μια έχω σύμπραξη πει δυνάμεων για κάτι που απειλεί τη χώρα μας συνολικά. Εγώ το έχω πει και στην εκπομπή σας πολλές φορές, ναι, ότι για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση των δασικών πυρκαγιών χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο. Και για να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο με ορίζοντα και με ορίζοντα δεκαετίας, μέσω μακροπρόθεσμο, απαιτείται να υπάρχει συνεννόηση και σε επίπεδο και σε επίπεδο και σε επίπεδο και σε επίπεδο θα σας πω και σε επίπεδο πολιτικού συστήματος αλλά συνολικά και σε επίπεδο επιστημόνων, τοπικών κοινωνιών κτλ. Ότι και ο πολιτικός χειρισμός δείχνει τις προθέσεις, αλλά και για να υπάρξει συνεννόηση, δεν είναι συνεννόηση να έρθει η κυβέρνηση και να πει αυτά λέω εγώ και ελάτε να συνονοηθούμε. Πρέπει να γίνει διάλογος. Δεν υπάρχει συνεννόηση με άλλο τρόπο. Και για να υπάρξει λοιπόν συνεννόηση, η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα. Γιατί από το 2020 ο νόμος για την πολιτική προστασία είναι σε αναστολή, γιατί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι χωρίς οργανόγραμμα, γιατί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας έχει αξιοποιηθεί μόλις το 0,5% των πόρων για τις δράσεις της πολιτικής προστασίας, γιατί από το 2019 έχει παγώσει το πρόγραμμα δασοπροστασίας με 5.000 ανθρώπους και πάγωσαν και οι προγραμματισμένες από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 550 προσλήψεις δασοπόρων και δασολόγων. Πρέπει να απαντηθούν αυτά. Κοιτάξτε, όλες οι υποψηφιότητες συμβάλλουν σε ένα συλλογικό στόχο. Και ποιος είναι ο συλλογικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία? Η 10η Σεπτεμβρίου, που είναι η εκλογή Προέδρου, να αποτελέσει ένα πολιτικό γεγονός. Να κινητοποιήσει δηλαδή το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του κόσμου και από αυτήν καθ' αυτήν τη διαδικασία να πάρει δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ για τις πολιτικές μάχες του επόμενου διαστήματος. Ο κύριος Κασελάκης ώστε να κινητοποιήσει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι υποψηφιότητες, ο καθένας και η καθεμιά. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του κόμματος και δεν τοποθετούμε ξεχωριστά για κανέναν υποψήφιο. Γιατί? Είναι αυτός ο ρόλος μου. Είναι αυτός ο θεσμικός μου ρόλος. Αν θέλετε να το καταλάβετε. Δεν ξέρω με ποιον στηρίζετε. Πώς βλέπετε το προφίλ του νέου? Εγώ σας λέω ότι όλες οι υποψηφιότητες, ο καθένας και η καθεμιά, με το στυλ του, με τις απόψεις του, με την καμπάνια του, συμβάλλουν σε μια συλλογική προσπάθεια. Μα μοιάζει πολύ νεοφιλελεύθερος ο κύριος Κασελάκης. Απάντησε. Απάντησε. Δεν πολύ απάντησε, αλλά δεν σπάθησε. Απάντησε. Αυτή είναι η θα εκλέξετε αρχηγό. Ελάτε, κύριε, από τον πρώτο γύρο. Μου, σε παρακαλώ. Γιατί είπε την 10η Σεπτεμβρίου, γι' αυτό. Στις 10 Σεπτεμβρίου είναι συγκεκριμένη ημερομηνία. Εφόσον γίνει δεύτερος γύρος, θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου.